βασιλέ πουράνιε παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, ο πατακού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμήν, και καθάρισον ημάς από πάσης και είδος, και σώσον αγαθέντας και χάσιμον. Ευλογητός Χριστέ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, εκ βάθους καρδίας ευχαριστώ το Θεό και Πατέρα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, διότι απόψε με αξιώνει να ανέβω στο ιερό και ιστορικό αυτό βήμα. Το βήμα αυτό έγραψε λαμπρά, ένδοξο, ιστορία αντιμετωπίζοντας πατερικώς όλα τα θέματα, τα εκκλησιαστικά και τα εθνικά, που διήλθε η πατρίς μας εδώ και 25 χρόνια. Το βήμα αυτό το εδόξασε με τα φλογερά και ενθουσιώδη κηρύγματά του ο υπαριθμόν ένας αγωνιστής ιεράρχης της συγχρόνου εκκλησιαστικής ιστορίας. Φοβούμαι όμως πως είμαι ακατάλληλος εγώ το μοιράκιο να ανέβω σε αυτό το ιστορικό βήμα, ή να εκφραστώ καλύτερα, είναι προπαίτεια εκ μέρους μου να ανέλθω σε αυτό το ιερό βήμα. Πιστέψτε με όμως, παντιοτρόπως επεδίωξα και προσπάθησα να το αποφύγω, δεν κατόρθωσα όμως τίποτε. Έπρεπε να κάνω υπακοή και εξαιτίας της υπακοής είμαι εδώ μπροστά σας. Παρακαλώ κάνετε υπομονή να με ακούσετε. Ό,τι ακούσετε είναι από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ό,τι ωφέλιμο ακούσετε είναι πατερικό, κρατήστε το και εφαρμόσετε. Ό,τι είναι περιττό και άχρηστο είναι δικό μου, πετάξτε το. Και εν το Άδη, επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εμβασάνης, ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελεησόν με και πέμψον Λάζαρον, ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμεν τη φλογή ταύτη». Είπε δε Αβραάμ, τέκνον μνήστητι ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε. Πριν από 20 περίπου χρόνια, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ο πατήρ Αυγουστίνος μίλησε με το εξής θέμα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημοκράτης? Το θέμα ανακοινώθηκε εκ των προτέρων, δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες, έγινε γνωστό παντού, γι' αυτό πολυπληθές ήταν το ακροατήριο. Η περιέργεια όλων ήταν μεγάλη. Ποιος άραγε να είναι ο μεγαλύτερος δημοκράτης? Οι έχοντες το μικρόβιον της πολιτικής ήρθαν με περισσότερη προθυμία
νομίζοντες ότι θα κολακευθούν. Κι έτσι οι βασιλικοί, ελπίζοντες ότι αυτοί είναι δημοκράτες, ήρθαν να πάρουν αυτοί τον έπαινο, το αυτό και οι αντιβασιλικοί. Οι δεξιοί, αυτοί ελπίζοντες ότι όντως είναι οι δημοκράτες, ήρθαν και αυτοί αγαλωμένο το ποδί να εγκομιαστούν. Περισσότερον όλων όμως ήρθαν οι αριστεροί με περισσότερο εγωισμό αλλά και περισσότερη υπερηφάνεια, νομίζοντες ότι αυτοί θα αποσπάσουν από τον ομιλούντα ιεροκήρυκα τον έπαινο. Όλοι όμως κατέβασαν τα σκεφαλάστων όταν άκουσαν ότι μεγαλύτερος δημοκράτης δεν είναι ούτε ο βασιλιάς, ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Λένιν, ούτε κανένας άλλος από τους εποχιακούς αυτούς, και κρατούντας δημοκράτες λεγόμενους, αλλά ο μεγαλύτερος δημοκράτης είναι ο θάνατος. Πράγματι, ο θάνατος είναι ο μεγαλύτερος δημοκράτης. Ή αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, ο θάνατος είναι ο δημοκράτης. Δεν υπάρχει άλλος δημοκράτης. Ο θάνατος είναι ο πραγματικός δημοκράτης. Όλοι όσοι μιλούν για δημοκρατία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επαγγέλλονται την δημοκρατία. Καπηλεύονται και εκμεταλλεύονται τον όρο δημοκρατία. Ο θάνατος είναι δημοκράτης. Ο θάνατος δεν λογαριάζει, γι' αυτό είναι πραγματικός δημοκράτης. Ούτε πλούσιο, ούτε φτωχό, ούτε αν είσαι χορτάτος, ούτε αν είσαι νηστικός, ούτε αν πεθαίνεις της πείνας, ούτε αν έχεις πλούσιο τραπέζι. Ο θάνατος δεν σκέφτεται αν είσαι ηλικιωμένος ή νέος. Θερίζει κατά την αποκάλυψη τους πάντας και τα πάντα, αδιαφορώντας για αξιώματα, χρώματα και ηλικίες. Ο θάνατος παραμονεύει ακατάπαυστα την ανθρωπότητα και παρά το γεγονός η ιατρική, η επιστήμη και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί δυστυχώς να τον αποθήσει. Έχει κηρύξει η επιστήμη ανελεή και αδυσόπιτο πόλεμο εναντίον του θανάτου. Κι όμως πάντοτε νικητής βγαίνει ο θάνατος. Τα καρδιακά νοσήματα εξακολουθούν να πλήττουν παρόλες τις προσπάθειες όλες τις ηλικίες. Ο πολυειδής καρκίνος ομοίως πέφτει ακάθεκτος και σουβλίζει με τους πόνους του τα σώματα χιλιάδων ανθρώπων. Η φυματίωση, οι ασθένειες του αίματος, η πολυμελίτης, η πνευμονία, αλλά και αυτοί ακόμη οι γρήποι, δρέπουν όλες αυτές οι ασθένειες και εισπράττουν των φόρων των. Από τη στιγμή που γεννάται ένα παιδί, αντιμετωπίζει τον θάνατο. Είναι παράδοξο όμως πως όλοι οι άνθρωποι ετοιμάζονται για όλα εκτός από τον θάνατο. Ετοιμαζόμαστε για την μόρφωση, για την εργασία, για την σταδιοδρομία, για το γάμο, για το γύρας, για το θάνατο όμως όχι. Κι όμως είναι το πλέον βέβαιο πράγμα, τι σε στην άνθρωπος
Φωνάζει ο ψαλμωδός, ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός φυσικό όταν σχετίζεται με τους άλλους, αφύσικο όταν σχετίζεται με τους εαυτούς μας. Εξισώνει όλους τους ανθρώπους, απογυμνώνει τον πλούσιο από τα εκατομμύρια του και τον πτωχό από τα κουρέλια του. Σβήνει τη δίψα της φυλαργυρίας και σταματά την φλόγα των παθών. Όλοι θα ήθελαν να αγνοήσουν τον θάνατο, κι όμως όλοι οφείλουν να τον αντικρίσουν. Ο θάνατος δεν ορίζει όρια ηλικίας, ούτε και μεροληπτή. Ο άνθρωπος θα συναντήσει τον θάνατο μία φορά, όμως θα τον συναντήσει. Καθώσον απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Θα πεθάνει ο άνθρωπος, θα αρπαγεί, θα παραδοθεί μονίμως στην αγκάλη του Μορφέως. Πού όμως θα πάγει? Σήμερα περίπου ζουν 4 δισεκατομμύρια. Μετά από δεν θα ζει σχεδόν κανείς από αυτούς. Τι θα γίνουν τα σώματα ανέστητα? Τι θα γίνουν οι ψυχές, το ουσιώδες και αιώνιο μέρος της ζωής? Εδώ είναι το μυστήριο. Τι φεύγει όταν πεθάνουμε? Πού πηγαίνει? Ζει? Πεθαίνει? Μήπως βρίσκεται σε καμιά κατάσταση απαθίας? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαντά η σημερινή ευαγγελική παραβολική περικοπή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών των Λάζαρων και απενεχθήνε αυτόν εις τον κόλπον του Αβραάμ. Πέθανε ο Λάζαρος και ήρθαν άγγελοι του Θεού και πήραν την ψυχή του και την οδήγησαν στους κόλπους του Αβραάμ, στον Παράδεισο. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Πέθανε και ο ένδοξος κατά κόσμον, άγνωστος κατά το Ευαγγέλιο πλούσιος. Ήρθαν μαύρα κοράκια, πήραν την ψυχή του και την οδήγησαν σε τόπο βασάνου, στην κόλαση. Μα βιάζονται μερικοί να ερωτήσουν, υπάρχει κόλασης, υπάρχει παράδεισος? Αυτά είναι παραμύθια που τα πίστευαν οι άνθρωποι των παλαιότερων γενεών. Σήμερα, στον 20ο αιώνα, με τόσες αφάνταστες, ασύλληπτες προόδους και ανακαλύψεις, είναι δυνατόν να πιστεύουμε στην κόλαση και στον παράδεισο? Ω, θα ήθελα κι εγώ, αδελφοί μου, να μην υπάρχει κόλασης. Θα ήθελα κι εγώ να μην υπάρχει άλλη ζωή, διότι είμαι περισσότερο αμαρτωλός από σας. Αλλά δυστυχώς υπάρχει. Περικολάσεως λοιπόν, απόψε θα είναι το θέμα που θα απασχολήσω την αγάπη σας. Στις μέρες μας αποφεύγουν οι ιεροκήρυκες να ομιλούν με τέτοιου είδους δυσάρεστα θέματα. Δεν ακούγεται
με πόθο και με πόνο και με ζωηρότητα το κήρυγμα περί κολάσεως. Στους περισσότερους απίστους και αδιαφόρους και χλιαρούς προκαλεί το κήρυγμα περί κολάσεως γέλωτα, μηδιάματα, χλεβασμό και σαρκασμό. Μήπως όμως και το κήρυγμα του μεγάλου και μοναδικού διδασκάλου δεν προκαλούσε χλεβασμό και μηδιάματα? Ή μήπως το κήρυγμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ερχομένου εδώ στην Αθήνα, ομιλώντας επάνω στον Άριο Πάγο, δεν προκάλεσε μηδιάματα και σαρκασμό? Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον ακουσόμεθά σου πάλιν. Εμείς αν κηρύττουμε ό,τι μισεί και χλεβάζει ο κόσμος, ό,τι σαρκάζει και μηδιά, τότε και μόνον τότε θα μπορέσουμε να ακούσουμε από τον Κύριο το «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσου συν ημάς ένεκεν εμού». Αυτό βέβαια το κήρυγμα, αν το σαρκάζει ο κόσμος και αν είναι όντως θεία διδασκαλία, τότε θα ακούσουμε τον μακαρισμό. Η λέξη κόλασης παράγεται από το ρήμα «κολάζω» και σημαίνει «τιμωρώ». Κατά την χριστιανική αντίληψη, κόλαση είναι η τιμωρία που θα υποστούν οι αμαρτωλοί μετά τον θάνατο. Καθολική ήταν η πίστης όλων των αρχαίων λαών περί της κολάσεως. Αιγυπτίων, Ασσυροβαβυλωνίων, Βραχμανιστών, Βουδιστών, Ινδών και Εβραίων. Ιδιαιτέρως όμως οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν στην κόλαση και τους μιμήθησαν κατά πάντα και οι αρχαίοι Ρωμαίοι, και μάλιστα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι ο Άδης είναι το βασίλειο του Πλούτονος και ο Τάρταρος το βαθύτερο και σκοτεινότερο μέρος του Άδου, η κόλασης. Υπήρχε δε, όλα αυτά κατά την μυθολογία, υπήρχε δε και ο Κέρβερος, ο οποίος εφύλατε τις ψυχές των κολασμένων να μην φύγουν από την κόλαση. Στο Τάρταρο κατέληγαν οι ψυχές των κακών ανθρώπων, αφού προηγουμένως εκρίνοντο άξιες καταδίκης από τους τρεις δικαίους δικαστάς, Μίνωα, Εακό και Ραδάμανθη. Καλά θα πει κάποιος, τότε οι άνθρωποι ήταν καθυστερημένοι και δεν είχαν όλα αυτά τα μέσα, και καθολικώς επίστευαν στην ύπαρξη της κολάσεως. Τώρα με τέτοια πρόοδο, με πυράβλους, με διαστημόπλια, με υπηρεχητικά, με εξέλιξη, είναι δυνατόν να πιστεύουμε στην ύπαρξη της κολάσεως? Ναι αδελφοί μου, εξέλιξη έχουμε, αλλά η εξέλιξη είναι μόνον στον υλικό και επιστημονικό τομέα. Στα θέματα της πίστεως και της θρησκείας εξέλιξη δεν έχουμε. Δεν έχουμε πρόοδο με την έννοια που εννοεί ο σύγχρονος επιστημονικός κόσμος.
στα θέματα τα πνευματικά και στη θρησκεία δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Τα θέματα της πίστεως δεν ανακαλύπτονται, αποκαλύπτονται. Η πίστη μας δεν περιορίζεται στο χώρο του λογικού, είναι υπερλογική, είναι πάνω από τη λογική. Η πίστη είναι μυστήριο και επομένως οι πραγματικοί επιστήμονες αναγνωρίζουν ό,τι έχει πει η Αγία Γραφή και οι προφήτες περί της κολάσεως, και αυτοί δέχονται ότι όλα αυτά τα λεγόμενα δεν υφίστανται τροποποιήσεις, αλλαγές και αλλοιώσεις. Για να δούμε όμως η Αγία Γραφή τι λέγει περί κολάσεως. Πρώτον επιχείρημα. Πριν ακόμη ερευνήσουμε την Αγία Γραφή τι λέγει περί της υπάρξεως της κολάσεως, ας σκεφτούμε λίγο το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πτώση των πρωτοπλάστων. Οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν παρακούοντας τη Θεία Εντολή. Η τιμωρία τους ήταν η έξωση εκ του Παραδείσου. Άγγελος δε Θεού με δίστομη και φλογίνη ρομφαία εφύλατε την είσοδο του Παραδείσου για να μην εισέλθουν πάλι οι αμαρτήσαντες πρωτόπλαστοι. Η πτώση των πρωτοπλάστων ήταν πτώση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Όλο το ανθρώπινο γένος καταδικάστηκε στην εκτός του Παραδείσου ζωή. Τι είναι τρόπο ο άνθρωπος θα ξαναγινόταν κληρονόμος της Θείας Δωρεάς? Πώς θα επαναποκτούσε τον απολεσθέντα Παράδεισο ανθρωπίνος αδύνατον? Δόξα το Θεό όμως, θεϊκός δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο ανέλαβε πάλι η Αγία Τριάς το σοφό της σχέδιο να τακτοποιήσει το θέμα. Η παρακοή του Αδάμ στο Θεό μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Η υπακοή του νέου Αδάμ, του Χριστού, θα μας βάλει στον Παράδεισο. Ο πρώτος Αδάμ αμάρτησε και μας κόλασε, μας προώρησε για την κόλαση. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο αναμάρτητος Χριστός, θα μας βγάλει από την κόλαση και θα μας βάλει στον Παράδεισο. Επομένως, όποιος παραδέχεται την ιστορικότητα του Θεανθρώπου Ιησού, αυτός και ποιος πιστός και λογικός άνθρωπος δεν την παραδέχεται, αποδέχεται αμέσως και εμέσως την ύπαρξη της κολάσεως. Διότι εάν δεν ήταν καταδικασμένος ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνια κόλαση, δεν υπήρχε τότε ανάγκη να ενανθρωπίσει ο Χριστός για να μας βγάλει έξω από την κόλαση. Ο Χριστός ήρθε, έπαθε εκείνος υπέρ ημών, αντί ημών και δι' ημών. Δεύτερο επιχείρημα. Η ύπαρξη της κολάσεως ή η ανάγκη της υπάρξεως της κολάσεως αποδεικνύεται και από την ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων. Υπάρχουν αγαθά πνεύματα, υπάρχει Παράδεισος. Υπάρχουν πονηρά πνεύματα, υπάρχει κόλασης.
πριν ο κόσμος δημιουργηθεί, πριν γίνουν τα άστρα, πριν γίνει η γη, πριν γίνουν οι άνθρωποι, στον ουρανό έγινε μια επανάσταση. Έγινε μια ανταρσία. Ένα μέρος από τους αγγέλους με πρωτοστάτη τον νεοσφόρο σήκωσε μπαεράκι. Θέλησε να γίνει Θεός. Υπερηφανεύθηκε. Και τότε, άμα τη υπερηφανία, άμα και πτώσεις. Ξέπεσε και από μέγας αρχάγγελος έγινε μέγας αρχιδιάβολος. Είδον τον σατανάν, λέγει ο Κύριος, ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Τον ακολούθησε ένα πλήθος αγγέλων. Τότε ο αρχάγγελος Μιχαήλ φώναξε το στόμεν καλός και σταμάτησε οι πτώσεις των αγγέλων. Αυτά λοιπόν τα πονηρά πνεύματα έχουν ως κατοικία τους την κόλαση. Η κόλαση δεν κατασκευάστηκε για τον άνθρωπο, αλλά για αυτά τα πονηρά πνεύματα. Δεν λέγει ο Χριστός το ετοιμασμένον, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εκεί όμως ο διάβολος παντιοτρόπος προσπαθεί να τραβήξει και μας. Τρίτον επιχείρημα. Την ύπαρξη της κολάσεως απαιτεί και η Θεία Δικαιοσύνη. Όπως οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν νόμους και κάθε παραβάτης τιμωρείται, έτσι και ο Δημιουργός Θεός έχει θέσει νόμους. Νόμους φυσικούς και νόμους ηθικούς. Ο φυσικός νόμος λέγει: έπεσε στο πηγάδι, θα χτυπήσεις, θα σκοτωθείς. Έβαλες το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Ο ηθικός νόμος λέγει: παρέβηκες τη θεία εντολή, θα τιμωρηθείς. Παράκουσες το Θεό, θα καταδικαστείς. Δεν τιμωρούνται όμως όλα τα ηθικά παραπτώματα αμέσως. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ανάγκη κάποιου ιδιαίτερου χώρου για να τιμωρηθούν. Και αυτό το ιδιαίτερο, αυτός ο ιδιαίτερος χώρος είναι η κόλαση. Διότι πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον και θα λάβει ένδικον μισθαποδοσία. Ας βλέπουμε ότι μερικά πράγματα δεν τιμωρούνται σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός υπομονή κάνει, ανέχεται, αλλά θα έρθει καιρός. Πάσα παράβασης και παρακοή, όχι κάποια ή κάποιες, κάθε μια, όλες οι παραβάσεις θα τιμωρηθούν. Τέταρτον επιχείρημα. Την ανάγκη της υπάρξεως της κολάσεως βεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός. Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός? Αν είσαι ανόητος, μη πιστεύεις. Είπε άφρονεν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Αν λοιπόν δεν είσαι ανόητος και πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, τότε θα πρέπει να πιστέψεις και στα λόγια του Θεού. Διότι ο ίδιος ο Θεός είπε ότι υπάρχει κόλαση. Αν πάλι λες ότι ο Θεός λέει ψέματα, μάθε και το εξής, ότι εσύ λες ψέματα. Διότι η Γραφή λέγει: ο Θεός αληθίσεστη,
πας άνθρωπος ψεύτης. Ας δούμε όμως τι λέγει η Αγία Γραφή περί της κολάσεως. Και κατά πρώτον ας δούμε τι λέγει η Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη είναι μεστή χωρίων που αναφέρονται στον Άδη ως κόλαση. Ποιο πρώτο να αναφέρει κανένας και ποιο δεύτερο. Λέγει ο Ιώβ, «Όθεν ούκανα στρέψω εις γην σκοτεινήν και γνωφεράν εις γην σκότους αιωνίου, ουκ έστι φέγγος ουδέ οράν ζωήν βρωτών». Επίσης ο ψαλμοδός, «Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην». Οι δε παροιμίες λένε σε ένα χωρίο ως εξής, «Έστιν οδός, είδο κύπαρα ανθρώπης, ορθή είναι. Τα δε τελευταία αυτής έρχεται εις πυθμένα άδου». Πιο παραστατικά όμως μας παρουσιάζει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας το θέμα της κολάσεως. «Και επλάτινε Άδης την ψυχήν αυτού και διήνυξε το στόμα αυτού του μύδια ελλειπήν. Και καταβίσονται οι ένδοξοι και οι μεγάλοι και οι πλούσιοι και η λοιμή αυτής και ταπεινωθήσεται άνθρωπος και ατιμαστήσεται ανήρ και οι οφθαλμοί, οι μετέωροι ταπεινωθήσονται». Και ένα άλλο χωρίο από τον Δανίλ, «Και πολλοί των καθευδόντων επί της γης εξεγερθίσονται ούτε η ζωή αιώνιων και ούτε εις ονειδισμών και εις εσχήνιν αιώνιων». Παρατρέχω αδελφοί μου τα υπόλοιπα άλλα πάρα πολλά χωρία της Παλιάς Διαθήκης ή ομάδες χωρίων που αναφέρονται στον Άδη ως κόλαση. Σύμπας ο προχριστιανικός κόσμος της Παλιάς Διαθήκης επίστευε στην ύπαρξη της κολάσεως. Δι' αυτό ακριβώς και σχεδόν όλοι οι προφήτες φώναζαν «Έρχεται, έρχεται, ποιος έρχεται, έρχεται ο Μεσσίας, ο λυτρωτής, αυτός που θα δώσει το αίμα του λύτρων αντί πολλών». Ο ερχομός επομένως του Χριστού δεν είναι τίποτε κανένα άλλο παρά να μας βγάλει από την κόλαση. Αλλά ο Θεός βεβαιώνει την ύπαρξη της κολάσεως και στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός μας έκανε συχνά λόγο περί κολάσεως σε όλες σχεδόν τις διδασκαλίες του. Και αυτό αφενός μεν για να μην υπάρχει κανείς ο οποίος θα αμφιβάλλει για την ύπαρξη της κολάσεως, αφετέρου δε να πληροφορηθούμε το μέγεθος αυτής, την δυνότητα αυτής, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας πώς θα απαλλαγούμε από αυτήν. Ομίλησε με τα πλέον μελανά χρώματα για να παρουσιάσει την κόλαση. Χρησιμοποίησε εκφράσεις λιτές, περιεκτικές αλλά και παραστατικές. Ο σκοπός του ήταν πάντοτε να συγκλονίσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και να τον κάνει να αλλάξει γραμμή πλεύσεως. Πριν όμως
ομιλήσουμε για τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη περί της κολάσεως, ας δεχθούμε μια ερώτηση. Η ερώτηση είναι, μήπως ο Χριστός προς εκφοβισμόν ομίλησε για την κόλαση? Την απάντηση ας αφήσουμε να την δώσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μερικοί λέγουν, λέγει ο Ιερός Πατήρ, ότι προς εκφοβισμόν των ανθρώπων υπήλυσεν ο Θεός με το πυρ της κολάσεως, μη γέννητο. Τότε γιατί έγινε ο κατακλυσμός του Νόε προς εκφοβισμό? Τότε γιατί έριψεν εις τη χώρα των Σοδόμων κεραυνούς και πυρ εξ ουρανού προς εκφοβισμό? Τότε γιατί εξαφάνισε τις 600.000 των Εβραίων προς εκφοβισμό? Τότε γιατί έκαψε την συναγωγή αβυρών προς εκφοβισμό? Τότε γιατί διέταξε την γη να καταπιεί εκείνος που ήταν μαζί με τον Κορέ και τον Δαθάν προς εκφοβισμό? Τότε γιατί εθανάτωσε επί Δαβίδ τις 75.000 προς εκφοβισμό? Τότε γιατί εθανάτωσε κατά τον προφήτη Ισαΐα τις 185.000 προς εκφοβισμό? Όλα είναι προς εκφοβισμό. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, δεν μας τα είπε αυτά προς εκφοβισμό, από λόγους όμως φιλανθρωπίας, για να μας διορθώσει και να μας προφυλάξει. Διότι αν τώρα που υπάρχει φόβος της υπάρξεως της κολάσεως αμαρτάνουμε τόσο πολύ, σκεφτείτε αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, πόσο θα αμαρτάναμε και πόσες άλλες αμαρτίες θα κάνουμε. Η απειλή της κολάσεως είναι δείγμα της φιλανθρωπίας και αγάπης και ευσπλαχνίας του Θεού και όχι δείγμα της σκληρότητος. Εάν ο Ιωνάς δεν απειλούσε την Νινεβή με καταστροφή, η Νινεβή θα καταστρεφόταν. Και σε μας, εάν δεν υπήρχε ο φόβος της κολάσεως, δεν θα προσέχαμε και θα πέφταμε όλοι στη γέννα του πυρός. Τώρα, εάν κάποιος σε ρωτά γιατί ο Θεός προλέγει τις τιμωρίες, η απάντηση είναι για να μην εφαρμόσει τις τιμωρίες που προλέγει. Μας απειλεί με γέννα για να γλιτώσουμε την γέννα. Μας απειλεί με πυρ για να γλιτώσουμε από το πυρ. Θα καταβάλουμε προσπάθειες και δεν θα πάμε. Διότι εάν πράγματι ήθελε ο Θεός να μας κολλάσει, τότε δεν θα μας φοβέριζε. Ας έλθουμε όμως τώρα στο με ποιες εικόνες και εκφράσεις ο ίδιος ο Κύριος μας μας παρουσιάζει την ύπαρξη της κολάσεως. Και αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, για να μπορέσουμε να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και να σωθούμε. Και εν πρώτης, χρησιμοποιεί την εικόνα του Άδου. Ο Άδης στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται 10 φορές και χρησιμοποιείται πάντοτε ως τόπος της κολάσεως. Να μερικές. Και εσύ Καπερναούμ, έως του ουρανού υψωθήσα, έως Άδου καταβιβαστήσει. Και εν το Άδη, όπως λέει η σημερινή περικοπή, και εν το Άδη επάρας αυτού τους οφθαλμούς υπάρχον εμβασάνης. Και η Αποκάλυψης.
και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής. Μια δεύτερη εικόνα που χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη ως τόπος της βασάνου και της κολάσεως είναι ο Τάρταρος. Είπαμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες τον Τάρταρο τον χρησιμοποιούσαν ως το βαθύτερο και σκοτεινότερο μέρος του Άδου. Έτσι ακριβώς τον χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος. Ήγαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτισάντων, ουκ εφύσατο αλλά σειρές ζώφου ταρταρώσας, παρέδωκε εις κρίσιν τηρουμένους. Μια άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί η Καινή Διαθήκη είναι η γέννα ή η γέννα του πυρός. Η λέξη γέννα είναι αραμαϊκή και σημαίνει το αόρατον και σκοτεινόν βασίλειον των νεκρών, κοιλάδα του ενών. Επί της εποχής του Κυρίου Γέννα ήταν ένας τόπος στον οποίο έριχναν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες. Εν συνεχεία τα έδαιναν φωτιά και αυτά έβγαζαν ένα μαύρο, πυκνό, αποπνικτικό καπνό και ήταν φοβερό για να πλησιάσει κανένας. Αυτήν την εικόνα την χρησιμοποιεί ως τόπο της κολάσεως ο ίδιος ο Χριστός μας. 12 φορές χρησιμοποιείται η λέξη γέννα στην Καινή Διαθήκη και τις 11 τις χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Όφης γεννήματα εχιδνών, πως φύγετε από της κρίσεως της γέννης. Άλλη εικόνα της κολάσεως που χρησιμοποιείται πάλι στην Καινή Διαθήκη είναι και από τον Κύριο και από τους Αποστόλους είναι η φυλακή. Αναφέρεται 5 φορές. Εν ο και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξε, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Μια άλλη επίσης παραστατική εικόνα είναι το πυρ και το άσβεστον πυρ. Ο ίδιος ο Κύριος ακούγεται να λέγει: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Και η Αποκάλυψη: «Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ευλήθη εις τη λίμνη του πυρός και του θείου». Αλλά και στο σημερινό Ευαγγέλιο δεν ακούσαμε τον πλούσιο να λέγει «Οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη». Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς Θεσσαλονικής, λέγει ότι «εν πυρή φλογός θα δώσει εκδίκησιν εις τους παραπέοντας ο Κύριος». Το αυτό λέγει και ο έτερος κορυφαίος Απόστολος Πέτρος: «Πυρ φυλάγεται δια την ημέρα της κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων». Και σε άλλα πάρα πολλά χωρία φαίνεται η κόλαση με την εικόνα του πυρός και του ασβέστου πυρός. Άλλη εκφραστική επίσης και αυτή εικόνα είναι
το σκότος το εξώτερον. Την χρησιμοποιεί και αυτήν ο ίδιος ο Κύριος. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Και πάλι, δύσαντες αυτού πόδας και χείρας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Και πάλιν, και των αχρίων δούλων εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Σημειωτέων ότι αυτή την έκφραση, το σκότος το εξώτερον, την χρησιμοποίησε μόνον ο Κύριος. Εκτός όμως από αυτές τις εικόνες που χρησιμοποιεί η Καινή Διαθήκη περί της κολάσεως, υπάρχουν και άλλες, όπως είναι τριγμός και βρυγμός των οδόντων, κλαθμός και βρυγμός των οδόντων, διχοτόμησης, θα τον κόψει στα δύο, κλείσιμο έξω του νυμφώνος, όπως έκανε στις πέντε μωρές παρθένες, σκόλικα ακίμητο. Αλλά το ίδιο ακριβώς χρησιμοποιούν παρόμοιες εκφράσεις και οι Απόστολοι. Λίμνη και ομένη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και μάλιστα πάρα πολλές φορές χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα. Όλεθρον αιώνιον, ζώφος του σκότους. Αλλά και οι πατέρες, οι αποστολικοί πατέρες, οι αμέσως μετά των Αποστόλων ζήσαντες ή των πρώτων χρόνων πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας, και αυτοί σχεδόν όμοιες εικόνες και παραστάσεις χρησιμοποιούν δια την ύπαρξη της κολάσεως. Η προς Διόγνητον επιστολή λέγει «πυρ αιώνιον». Ομοίως αναφέρει «πυρ αιώνιον» και ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Πυράσβεστο χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή ο Ιγνάτιος προς Εφεσίους. Το δε μαρτύριο Πολυκάρπου περιέχει την αιώνιο κόλαση και το αιώνιον και μηδέποτε σβενήμενον πυρ. Ο δε Ιωστίνος, φιλόσοφος και μάρτης, χρησιμοποιεί την έκφραση «κολαστισωμένους των απέραντων αιώνα». Όπως είδαμε, αδελφοί μου, είναι πάρα πολλές οι εικόνες και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για την παράσταση της κολάσεως. Και τούτο διότι η σοβαρότης της κολάσεως είναι μεγίστη. Ο Κύριος μας, από υπερβολική αγάπη κινούμενος, χρησιμοποίησε αυτές ώστε να γίνουν τροχοπέδι, φρένο στον ξέφρενο και αμαρτωλό άνθρωπο που συνεχώς με αυξανωμένη και επιταχυνωμένη ταχύτητα τρέχει και δεν λέγει να σταματήσει. Όπως πάμε, η κόλαση μας περιμένει. Γι' αυτό το λόγο φωνάζει «Στοπ! Κίνδυνος θάνατος! Αλλάξτε πορεία!» Και εμείς κοφεύουμε. Αλλά να που υποβάλλονται μερικές ενστάσεις. Είναι δυνατόν, λένε, ο στοργικός πατέρας, ο Θεός, να στείλει τον άνθρωπο, το παιδί του, στη κόλαση? Ο σαρκικός πατέρας συγχωρεί, ο Θεός δεν συγχωρεί? Ο Θεός, αδελφοί μου, συγχωρεί τους πάντας, αρκεί να ζητήσουμε συγχώρεση. Μη θέλουμε να πάρουμε συγχώρεση χωρίς να ζητήσουμε. Πώς θα συγχωρήσει ο Χριστός κάποιον που δεν ζητεί? Διότι για να ζητήσει κάποιος συγχώρεση πρέπει να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του, και τότε θα ζητήσει. Και αν έτσι ζητήσει, τότε
και ο Θεός θα του την δώσει. Ο Θεός δεν τιμωρεί, δεν κολλάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τιμωρείται και κολλάζεται μόνος του. Παράδειγμα, κάποιος άρρωστος καλεί τον γιατρό. Ο γιατρός, αφού τον εξετάσει, του δίδει αγωγή με φάρμακα. Ο άρρωστος δεν τα παίρνει τα φάρμακα. Η κατάστασή του χειροτερεύει. Θα φταίει ο γιατρός για την χειροτέρευση του αρρώστου? Ο Θεός βλέπει ότι έχουμε ανάγκη θεραπείες. Δίνει τα φαρμακά του και εμείς δεν τα παίρνουμε. Ευθύνεται ο Θεός γι' αυτό? Το φάρμακο του Θεού είναι πίστη στο Χριστό, στην Εκκλησία και στα μυστήρια αυτής. Εμείς αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την αγωγή θα υποστούμε τις συνέπειες. Δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος για ό,τι θα πάθουμε. Εμείς και μόνον εμείς. Ο στοργικός Θεός δεν θέλει να καταλήξει κανείς άνθρωπος στην κόλαση. Ο άνθρωπος καταδικάζει τον εαυτό του με το να αρνείται την οδό σωτηρίας. Αμέσως όμως προβάλλει μια δεύτερη ένσταση. Μα είναι δυνατόν, λένε, εφόσον η ζωή μας εδώ θεωρείται μια στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα, για αμαρτία μια στιγμή να τιμωρηθούμε με αιώνια καταδίκη? Πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για την απάντηση αυτής της ενστάσεως. Ένα ωραιότατο παράδειγμα έχει η Παλιά Διαθήκη στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 14 και αναφέρεται στο γιο του Σαούλ, του βασιλιά, τον Ιωνάθαν. Τον Ιωνάθαν τον καταδίκασαν σε θάνατο. Γιατί, Ιωνάθαν, καταδικάστηκες σε θάνατο? Και η απάντηση είναι: γευόμενος εγευσάμιν εν άκρο το σκύπτρο το εντυχηρή μου βραχή μέλι, και ειδού εγώ αποθνίσκω. Για μια σταγόνα μέλι που έπιασα και έφαγα, γι' αυτό με καταδίκασαν σε θάνατο. Είναι σωστό? Είναι δίκιο? Αλλά μήπως και η σύγχρονη δικαιοσύνη δεν κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που ενιστάμενοι λένε εναντίον του Θεού? Μήπως αν πάρει κάποιος ένα όπλο και σκοτώσει έναν άνθρωπο, το έγκλημα διήρκεσε μια στιγμή, δεν θα καταδικαστεί μια στιγμή, ισόβια θα καταδικαστεί? Τότε για αυτούς τους ενισταμένους είναι και αυτό άδικο. Και μια άλλη ένσταση: γιατί να τιμωρούνται άλλοι εδώ και άλλοι εκεί και όχι όλοι στην παρούσα ζωή? Ευτυχώς που δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι όλοι θα ήμασταν χαμένοι, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και άξιοι τιμωρίες. Εάν πάλι κανείς δεν τιμωρούνταν εδώ, δεν θα υπήρχε κανένα παράδειγμα και όλοι θα είχαμε ξεχάσει και δεν θα φοβόμασταν και θα διαφορούσαμε και για την Θεία Πρόνοια. Και μια άλλη ένσταση: και τι θα γίνει αν μετανοήσω μετά θάνατον? Δεν θα με σώσει και δεν θα με απαλλάξει από την κόλαση ο Θεός? Η μετάνοια, αδελφοί μου, δεν είναι μία λέξη.
Η μετάνοια είναι έργο, δεν είναι λόγια. Όχι, είναι έργο. Και λέει ο λαός, μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια. Ο σημερινός πλούσιος, καταδικασμένος στην αιώνια κόλαση, μετανοούσε με τα λόγια. Και αυτή η μετάνοια του έκανε να είναι ο πόνος του πιο ανυπόφορος. Δεν ωφελεί όμως αυτή η μετάνοια, είναι ανωφελής. Διότι δεν υπάρχει εξομολόγησης, δεν υπάρχει άφεσης, δεν υπάρχει συγχώρεσης. Γι' αυτό είναι ανωφελής αυτή η μετάνοια. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός φωνάζει: μετανοήσατε και εξομολογηθείτε όσο είναι εδώ καιρός, διότι εν το άδει τις εξομολογήσετε. Αλλά να και μια πέμπτη ένσταση. Η τιμωρία, λένε, δεν θα γίνει. Και αν θα γίνει, δεν θα είναι αιώνιος. Και ως δικαιολογία προβάλλουν την αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού. Το ότι θα γίνει τιμωρία το αποδείξαμε, διότι το είπαν τα αδιάψευστα χείλη του Κυρίου μας. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επιπλέον, εάν δεν τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί, τότε θα πει κάποιος, ούτε και οι δίκαιοι θα αμυφθούν. Πού είναι τότε η φιλανθρωπία και η δικαιοκρισία του Θεού? Το αιώνιον της κολάσεως αρνούνται και τώρα και παλιά οι ορθολογιστές, διότι λένε ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο προς την ευσπλαχνία, δικαιοσύνη και σοφία του Θεού. Πάντοτε όμως οι ορθολογιστές απέρριπταν ότι δεν μπορεί να περάσει από το φτωχό τους το μυαλό. Γι' αυτό καλύτερα είναι να απορρίψουν το μυαλό τους. Η λέξη αιώνιος σημαίνει παντοτινός. Η καταδίκη θα έχει αρχή, τέλος ποτέ. Τώρα, εάν ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και δεν θα πρέπει να μας τιμωρήσει, ας αφήσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο να δώσει την απάντηση. Ναι, λέγουν μερικοί, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και τίποτε από αυτά δεν θα συμβεί. Τότε λοιπόν οι σμάτινε γράφησαν όσα αναφέρει η Γραφή? Όχι, λέγουν, αλλά προς εκφοβισμό. Διαναμένομαι σόφρονες, ώστε λοιπόν ούτε εις τους καλούς δεν θα δώσει ανταμοιβή. Ναι, απαντούν, θα δώσει, διότι αυτό είναι πρέπον, ώστε όσα λέγει η Γραφή περί αμοιβής των καλών είναι αληθινά και εκείνα που αναφέρει περί κολάσεως είναι προς εκφοβισμό. Τι σκέψεις είναι αυτές? Άκουσες για τον κατακλυσμό? Και αυτά είναι προς εκφοβισμό. Εάν ο Θεός δεν είναι άδικος, όπως δεν είναι, και εσύ θα τιμωρηθείς εάν αμαρτήσεις. Εάν ο Θεός δεν τιμωρεί επειδή είναι φιλάνθρωπος, τότε και εκείνοι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν. Οι ενιστάμενοι προβάλλουν και μία νέα ένσταση. Ο Θεός, λένε, θα δει ότι υποφέρουν τα πλάσματά τους στην κόλαση και θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουν. Ωραίο αυτό και όλους μας συμφέρει. Αλλά δυστυχώς η Γραφή λέγει το εντελώς αντίθετο.
Φωνάζει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας και το επαναλαμβάνει σαν αντίλαλος και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Και αλλού, ουδέ ελπιούσιν η ενάδου την ελεημοσύνη σου. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σωτηρίας στην κόλαση. Το λουλούδι που λέγεται ελπίδα δεν φυτρώνει στην κόλαση. Και ο Δάντης, ο Αλιγκέρης, ο μεγαλύτερος ποιητής της κολάσεως, στο έργο του Θεία Κωμωδία, είπε: «Όσοι εισέρχεστε εδώ μέσα, αφήστε την ελπίδα έξω». Και μια τελευταία ένσταση. Οι ευρισκόμενοι λένε: «Στην κόλαση ο λίγων θα τιμωρηθούν και εν συνεχεία θα καταστραφούν, θα εκμηδενιστούν». Δυστυχώς και για αυτούς η Γραφή λέγει το αντίθετο. «Εκείνο το καιρό», λέγει η Αποκάλυψης, «θα ζητούν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Θα τον επιθυμούν και θα φεύγει ο θάνατος από αυτόν. Ο δε πολλής Ανδρούτσος στη δογματική του λέγει: «Είναι ασύστατος η νεωτέρα περί καταστροφής των αμαρτωλών γνώμη». Εφόσον παραδεχθήκαμε ότι υπάρχει κόλασης, καιρός είναι να πληροφορηθούμε και πού υπάρχει η κόλαση. Όλοι οι προ-Χριστού επίστευαν ότι η κόλαση είναι στο κάτω μέρος της γης. Το ίδιο ακριβώς κηρύττει και η Αγία Γραφή. Μάλιστα δε πάμπολες είναι οι εκφράσεις της Παλιάς Διαθήκης ότι η κόλαση βρίσκεται στα κατώτερα μέρη της γης. Παραδείγματος χάρη λέγει ο ψαλμοδός: «Εάν καταβώ εις τον Άδην, πάρει». Το αυτό και η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί την τοπικιστική αυτή έννοια της κολάσεως: «Έως άδου καταβιβαστήσει». Το ίδιο ακριβώς πράττει και η εκκλησιαστική ποίηση. Ακούμε την Κυριακή του Πάσχα στον ιρμό της έκτης οδής: «Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους». Όλες αυτές οι εκφράσεις είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούνται για να εννοήσουν απλώς οι άνθρωποι την διάκριση που υπάρχει μεταξύ κολάσεως και παραδείσου. Ο μεν παράδεισος τοποθετείται επάνω, η δε κόλαση κάτω, ο παράδεισος στον ουρανό, η κόλαση στα έγκατα της γης. Εφόσον η κόλαση δεν είναι τόπος αλλά κατάσταση, τότε άδικα ψάχνουμε να βρούμε πού ευρίσκεται αυτή. Δεν γνωρίζουμε πού είναι, αλλά είναι και αδιάφορο πού είναι. Το βέβαιο είναι ότι ο παράδεισος είναι εκεί που είναι ο Χριστός και η κόλαση είναι εκεί που απουσιάζει ο Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία λέγει: «Μη τίνην ζητώμεν που εστίν, αλλά πως αν
αυτήν φύγημεν. Μη ψάχνουμε να βρούμε πού είναι, να ψάξουμε να βρούμε πώς θα την αποφύγουμε. Όπως το ερώτημα «Πού είναι η κόλαση» αδυνατούμε να προσδιορίσουμε τον τόπο εφόσον δεν είναι τόπος, έτσι και στο ερώτημα «Πώς θα είναι η κόλαση» αδυνατούμε να δώσουμε απάντηση, διότι μας είναι αφάνταστη και ασύλληπτη στη διάνοιά μας. Και οι εκφράσεις και οι εικόνες που χρησιμοποιούν τα ιερά κείμενα είναι του κόσμου τούτου, προσλαμβάνωστες παραστάσεις του κόσμου εκείνου δεν έχουμε. Επομένως οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής είναι για να μπορέσουμε να πάρουμε μια αμυδρά ιδέα και τίποτε περισσότερο. Λέγει ο Γρηγόριος ο Νήσις, ούτε τα αγαθά, τα υπεσχημένα, σε αυτούς που θα ζήσουν στο παράδεισο μπορούν να περιγραφούν με λόγια, ούτε βέβαια η οδυνηρή ζωή των κολασμένων μπορεί να συγκριθεί με κάποια από τις θλίψεις του παρόντος βίου. Αυτά είναι απρόσιτα στην πεπερασμένη διάνοιά μας. Η Αγία Γραφή λέγει ότι εκεί έστε τριγμός, βρυγμός, κλαθμός των οδόντων, ή εκεί έστε το σκότος το εξώτερον, ή το πυρ το άσβεστον, ή η λίμνη οικαιωμένη. Αλλά όλα αυτά είναι εικόνες ανθρώπινες, ή όπως λένε οι θεολόγοι, ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Τα βάσανα της κολάσεως δεν είναι αυτά. Μακάρι να ήταν αυτά. Θα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο χειρότερα θα είναι. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χειρότερο και από την κόλαση είναι το να εκπέσομεν από τη δόξα του Χριστού. Και χίλες γένες αν προσθέσεις, δεν θα μπορέσεις να εκφράσεις πόσον τρομερόν είναι το να εκπέσεις από τη δόξα εκείνη, το να μισηθείς από το Χριστό, το να ακούσεις από το στόμα του ότι ουκ είδα ημάς. Καλύτερο να πέσουν επί της κεφαλής μας χίλιοι κεραυνοί, παρά να δούμε το θείο πρόσωπο του Χριστού να μας αποστρέφεται, τους γλυκυτάτους οφθαλμούς του να μη ανέχονται να μας βλέπουν. Η κόλαση δεν είναι κατασκευασμένη με υλικά πράγματα, είναι πνευματική κατάσταση. Να πάλι τι λέγει ο Γρηγόριος ο Νήσις. Πυρ γάρ ακούον, άλλο τι παρά τούτο νοήν εδιδάχθης. Πάλιν σκόλη κάτις ακούσας, μίδια της ομονιμίας προς το επίγειον τούτο θηρίον αποφερέστο τη διανία. Μη πάει το μυαλό σας στη φωτιά αυτή που ξέρετε, ούτε στο σκολίκι αυτό που γνωρίζετε. Επίσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει το εξής. Ουχ υλικόν το αιώνιον πυρ, ίον το παροιμήν, αλ ίον αν ιδίει Θεός. Η κόλαση θα είναι πνευματικής φύσεως. Κόλαση σημαίνει στέρηση της αγάπης του Θεού. Κόλαση σημαίνει απουσία του Θεού. Κόλαση σημαίνει χωρισμός από τη θέα του Θεού. Κόλαση
σημαίνει διαρκής και αδυσόπιτος και δρυμής έλεγχος της συνεδύσεως για τις αθλειότητες και τα αμαρτήματά μας. Μακράν του Θεού πόνος, και τίποτε καλό δεν υπάρχει και αθλειώτης μαζί. Πώς λοιπόν θα είναι η κόλαση? Λέμε ότι θα είναι πυρ άσβεστον. Υπάρχει φρικτότερο πράγμα από τη φωτιά? Δεν θα είναι όμως σαν την φωτιά που ξέρουμε. Αυτή η φωτιά είναι υλική. Το πυρ αυτό είναι υλικό και σβήνει. Εκείνη η φωτιά, εκείνο το πυρ δεν θα σβήνει ποτέ. Θα καίει ασταμάτητα. Αυτός που πέφτει σε αυτή την φωτιά καίγεται και τελειώνει. Σε εκείνη εκεί τη φωτιά δεν θα τελειώνει ποτέ. Προσέξατε στο σημερινό Ευαγγέλιο τι φώναξε ο πλούσιος. Οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη. Καίγομε. Δεν είπε κάηκα, άπαξ, λίγο, τελείωσα. Καίγομε, οδυνόμε. Αλλά τι κι αν φωνάζεις πλούσιε, ποιος σε ακούει? Και εμείς ζούμε εδώ αμέριμνοι, χωρίς να σκεφτούμε τι μας περιμένει αλίμονό μας. Λέμε ότι θα είναι σκότος εξώτερον και τριγμός και βρυγμός των οδόντων. Σκοτάδι πηχτό και παγωνιά με τσουχτερό κρύο. Θα χτυπούν τα δόντια, θα τρίζουν τα κόκαλα, θα τρέμει το κορμί. Για να σκεφτούμε λίγο αυτή την κατάσταση πνευματικά. Λέμε ότι θα είναι διχοτόμησης. Μπορούμε να συλλάβουμε το τι βάσανο τρομερό θα είναι αυτό? Εδώ κοβόμαστε λίγο με το μαχαίρι ή βγάζουμε ένα σπυράκι και ο πόνος είναι ανυπόφορος. Για σκεφτείτε να μας σκίζουν συνεχώς τα δύο και να είναι ο πόνος συνεχώς αυξανόμενος. Λέμε ότι θα είναι σκόλιξ ακίνητος. Αυτό θα είναι η συνείδηση. Το σαράκι τρώει συνεχώς και κατατρώει το ξύλο ασταμάτητα, μέρα και νύχτα. Έτσι θα μας κατατρώει και εμάς αυτό το σκουλίκι που θα είναι ακίνητο συνεχώς με τη συνείδηση. Λέμε ότι θα είναι λίμνη και ομένη, πυρή και θείο. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πέσεις μέσα σε φωτιά από θιάφι? Το θιάφι λιώνει όλα τα μέταλλα. Τόσο ισχυρή είναι η θερμότητά του. Και εμείς πώς θα υπομένουμε εκεί? Τέτοια θέρμανση, τέτοια υψηλή θερμοκρασία, πώς θα την ανεχόμαστε? Εκτός όμως από αυτά, θα έχουμε επιπλέον παρέα και συντροφιά αυτήν την απέσια όψη, την φοβερή και τρομερή, την ασύγκριτη σε φρικαλαιότητα παρουσία του διαβόλου. Και μόνον αυτή καθεαυτήν η παρουσία του διαβόλου κάνει την ζωή μαρτύριο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι αποκρουστικός και αποτροπιαστικός είναι, που αν ήταν δυνατόν να τον βλέπαμε όπως ακριβώς είναι, δεν θα ήθελε κανείς να πάει με το μέρος του. Σκεφτείτε να πονάτε και να ζητάτε από κάποιον συμπαράσταση, κατανόηση, βοήθεια. Και αυτός αντί βοηθείας
να σαρκάζει. Ο πόνος γίνεται ακόμη οδυνηρότερος. Πολλαπλασιάζεται εις το έπακρον. Έτσι και ακόμη πολύ χειρότερα θα είναι η συγκατοίκηση που θα έχουμε στην κόλαση με τον διάβολο. Χερεκάκος θα μας βλέπουν και θα απαντούν στην οδύνη μας και στο πόνο μας. Σε ένα σπίτι δεν μπορούμε να συζήσουμε με κάποιον δίστροπο χαρακτήρα, είτε είναι άντρας αυτός, πατέρας ή σύζυγος ή παιδί. Σκεφτείτε πώς θα μπορέσουμε να συζήσουμε αιωνίως με αυτό το πλάσμα που λέγεται διάβολος. Με αυτά τα αναρρύθμιτα και διεστραμμένα πνεύματα. Αλλά ας σκεφτούμε λίγο και το θέμα της αιωνιότητος. Ο Κύριος μετά την τελική κρίση, Θεέ μου, μη το επιτρέψεις αυτό σε όλους μας, μας διώξει με τα φοβερά εκείνα λόγια, πορεύεστε απ' εμού εις το πυρ, οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιο. Τότε τι γίνεται, αμαρτωλοί, πού φύγουμε? Μας ανέχεται ο μεγαλοδύναμος. Κάποτε όμως θα ξεχυλήσει το ποτήρι της αγάπης του και αλίμονό μας τότε. Την αιωνιότητα της κολάσεως δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε ή μη πάλι με εικόνες. Λέγει κάπου ο πατήρ Αυγουστίνος, υποθέσετε ότι το υψηλότερο βουνό, ο Όλυμπος, είναι όλος από κόκκους λεπτοτάτης άμμου και κάθε 1000 χρόνια ένα κοράκι παίρνει ένα κόκκο της άμμου και τον μεταφέρει κάπου αλλού. Και μια άλλη υπόθεση. Υποθέσετε μια μεγάλη θάλασσα, έναν μέγα ειρηνικό ωκεανό και κάθε 1000 χρόνια να περνάει ένας άγγελος και να παίρνει με την φτερούγα του μία σταγόνα νερού. Ας φέρουν όλοι οι επιστήμονες τα κομπιούτερ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστάς, να μας πούνε μετά από πόσες χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια θα τελειώσει και θα πει το κοράκι ότι μετέφερα το τελευταίο κόκκο της άμμου, θα πει και ο άγγελος ότι μετέφερα την τελευταία σταγόνα νερού. Θα έρθει, αδέλφια μου, θα έρθει η ώρα να είστε βέβαιοι, θα έρθει η ώρα που το κοράκι θα πει τελείωσα, θα έρθει η ώρα που ο άγγελος θα πει μετέφερα την τελευταία σταγόνα νερού. Δεν θα έρθει ποτέ, μα ποτέ όμως η ώρα που να πει ο άγγελος τετέλεστε η κόλαση, τελείωσε ο αιωνιώτης. Ποιοι όμως θα πάνε στην κόλαση? Στον παράδεισο θα πάνε όσοι κάνουν καλές πράξεις. Στην κόλαση δεν θα πάνε μόνον όσοι κάνουν αμαρτωλές πράξεις, αλλά θα πάνε και αυτοί που δεν κάνουν καλές πράξεις. Στην κόλαση θα πάνε όσοι περιφρονούν τις εντολές του Θεού. Στην κόλαση θα πάνε όσοι αδιαφορούν τι λέγει ο Θεός. Στην κόλαση θα πάνε όλοι όσοι κάνουν υπακοή στον διάβολο. Στην κόλαση θα πάνε όλοι όσοι θεωρούν γέροντά τους τον διάβολο. Στην κόλαση θα πάμε και εμείς εδώ που ερχόμαστε και ακούμε κηρύγματα, ακούμε λόγο Θεού, πάμε στις εκκλησίες, κάνουμε μεγάλους σταυρούς,
ανάβουμε μεγάλες λαμπάδες, πολλές φορές εξομολογούμεθα, κοινωνούμε από το ποτήριο της ζωής, αλλά είναι όλα τύπος, δεν είναι ουσία, είναι όλα χλιαρώτης, δεν είναι από αγάπη, δεν είναι από θυσία, δεν είναι από ενδιαφέρον της σωτηρίας της ψυχής μας, δεν υπάρχει συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Είμαστε όπως βροντοφωνάζει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος, είμαστε πηγέ άνυδροι, νεφέλες, υπολέλαπος ελαυνούμενε, εις ο ζώφος του σκότους, εις αιώνα τετήρητε, για την κόλαση δουλεύουμε, στην κόλαση θα πάμε. Μη βοφκαλιζόμαστε, το φωνάζει επίσης πιο δυνατά, για να ακουστεί στα πελάγη και βουνά, σε λαγκαδιές και παιδιάδες, ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε, ουκ είδατε ότι άδικη βασιλεία Θεού ουκ κληρονομήσουσι. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ουχάρπαγες βασιλεία Θεού ουκ κληρονομήσουσι. Ακούγεται επίσης δυνατή, ρηξικέλευτη η φωνή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Έξω, από πού έξω, έξω, από πού έξω, έξω από το παράδεισο, οι κίνες, οι φαρμακοί, οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος. Έξω από το παράδεισο, αλίμονο φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας θεουζόντος. Αδελφοί μου, μη πτωούμεθα, μη δηλιόμεν στόμεν καλός, πάρτε θάρρος, διότι έχουμε όπλα, έχουμε μέσα για να μπορέσουμε να αντισταθούμε τα γαρ όπλα της στρατείας ημών, ουσαρκικά αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Αρκεί τα όπλα αυτά να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει, όταν πρέπει και όσο πρέπει. Όταν γίνει κατάλληλη χρήση, τότε δεν θα πάμε στην κόλαση, αλλά θα πάμε στον παράδεισο. Ποιοι δεν θα πάνε στην κόλαση? Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι οι αγωνιστές, οι παλαίοντες, οι μονομαχούντες, οι κονταροχτυπούμενοι προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Δεν θα πάνε στην κόλαση οι οραβάτε, οι συνεχώς τα υψηλά επιδιώκοντες και τα άνω ατενίζοντες. Δεν θα πάνε στην κόλαση οι αθλητές οι οποίοι ανασκουμπόθηκαν και τρέχουν ημίν το προκείμενο αγώνα. Δεν θα πάνε στην κόλαση οι αρνητές πάσης κοσμικής προκλήσεως, αδιαφορούντες αν η πρόκληση αυτή προέρχεται από συγγενείς και φίλους. Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι όσοι μετά την πτώση τους παίρνουν απόφαση να μην ξαναπέσουν. Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι όσοι λένε όχι στα γαργαλίσματα, δελεάσματα, κολακίες, υποσχέσεις, αμαρτίες, μη λαμβάνοντας υπόψη τι γνώμη θα σχηματίσει για αυτούς ο κόσμος. Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι όσοι δεν καθεύδουν, δεν κοιμώνται το βαρούχιον ύπνον, αλλά έχουν ως σύνθημά τους «Ώρα ημάς εξύπνο εγερθήνε». Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι όσοι έχουν συνεχώς την απειλή της κολάσεως της σκέψης τους, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σαν σωτήριο φάρμακο. Δεν θα πάνε στην κόλαση όλοι όσοι πάνω από όλα έχουν θέσει μια σφοδρή τους επιθυμία πώς να αρέσουν το Θεό. Δεν θα πάνε τέλος στην κόλαση όλοι όσοι ελπίζουν στο έλεος του Θεού, πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού και έχουν ως σύνθημά τους για όλα τα θέματα και προβλήματα της ζωής τους αυτό που σημαίνει το όνομα Λάζαρος έχει ο Θεός. Δέσποτα και Κύριε του Ελέους και των Νυκτυρμών, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιον, η όντως άπειρη αγάπη, σοφία και ευσπλαχνία διαπρεσβειών της Παναχράντου Μητρός, του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και πάντων των ευαρεστησάντων αυτό Αγίων, λύτρωσε ημάς από της φοβεράς και δεινής μελούσης κολάσεως. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.